Τη Αυγή από την αριστερά ήταν λανθασμένη. Η στάση τη αριστερά πριν από τη σύλληψη τη ηγεσία τη Χρυσή Αυγή, η μονοθεματική επιθετική τακτική εναντίον τη, με αφορμή τραγικά περιστατικά του μεταναστευτικού, η απόλυτη ταύτιση με τη μνημονιακή κυβέρνηση στη δραστική, εσπευσμένη και απολυτοποιημένη πολιτική τη δίωξη, προδίδουν έλλειψη ίδια πολιτική θέαση και ανάλυση η έλλειψη ενδελεχού μελέτη του ελληνικού φασιστικού φαινομένου, η υποτίμηση τη κινητικότητα στη βάση ευρύτα των κοινωνικών στρωμάτων, αλλά κυρίω η φανερή αγνόηση τη υπορέουσας κοινωνική διέστηση για το βάθεμα τη κρίση και την ιεράρχηση των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων, οδήγησε στην παρακολουθηματική τη λειτουργία απέναντι στι πρωτοβουλίε του μνημονιακού συστήματο. Επομένω, λέει στο ίδιο κείμενο, θα σα πω ποιο η αριστερά δεν πρέπει να συρθεί σε άλλη μια διοικητική κατασταλτική απόπειρα εξάλληψης του κόμματος της χρυσή αυγή, ενέργεια που κατά την άποψή μου θα επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα. Ένα μαζικό κόμμα κίνημα που επαγγέλλεται την ανατροπή της μνημονιακής πολιτικής δεν μπορεί να είναι έρμεο μια στρατηγική του συστήματος που μόνο στόχο έχει να μας αποστερήσει τη γενική και ειδική πρωτοβουλία των κινήσεων. Υπογραφή Αλέξη Μητρόπουλο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το κείμενο είναι πολύ μεγαλύτερο, το αδικό παίρνοντα ένα μόνο απόσπασμα. Αλλά πάντως λέει σε γενικέ γραμμέ ότι κακώ παρακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ μια τακτική που επέλεξε η κυβέρνηση. Αν συνέβαινε αυτό, θα έλεγα κι εγώ κακώ. Αλλά δεν συμβαίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και προσωπικά συμμερίζομαι απολύτω αυτή την άποψη. Λέει το εξή: Η Χρυσή Αυγή είναι μια νεοναζιστική οργάνωση. Οι άνθρωποι χαιρετούν ναζιστικά ακόμη και τώρα. και ισχυρίζονται ότι είναι αρχαίο ελληνικό χαιρετισμό, σεβασμό προ τα θεία. Δηλαδή εκτό από ναζί είναι και ψεύτε και θεοπαίχτε. Αλλά. Σήμερα ο βουλευτή τη Χρυσή Αυγή, ο, ο κύριο Αρβανίτη. Είχε μια τρίτη εκδοχή Ούτε νεοελληνικός ούτε ναζιστικός Είναι είπε ανάταση Μάλιστα Αλλά κύριε Χατζηνικολάου Οι ιδέες όσο απεχθείς κι αν είναι Αντιμετωπίζονται με άλλες ιδέες mm -hmm. Και το ξερίζωμα Η εκ νέου περιθωριοποίηση αυτών των ναζιστικών ιδεών Απαιτεί πριν απ' όλα πολιτικό και κοινωνικό αγώνα Οι ποινικά κολάσιμες πράξεις πρέπει να διώκονται ποινικά. Και εμείς δεν είμαστε δικαστήριο, ούτε εδώ το πάνελ, ούτε τα κόμματα, ούτε πρέπει να γίνουμε δικαστήριο. Η δικαιοσύνη πρέπει να αξιολογήσει και να κρίνει κατηγορίες για πράξη. Πάντως και ως μαθηματική πιθανότητα δεν μοιάζει σπάνιο να έχουν ευθύνη, ποινική ευθύνη, όλοι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Αυτό θα το αξιολογήσει κυρία Χατζη Νικολάου, το δικαστήριο το βαθμό εμπλοκή. Το δικαστήριο. Το, το Αρκεί να το κάνει όμω σύντομα, διότι, διότι ε, εδώ μιλούμε για ένα ολόκληρο πολιτικό κόμμα. Εκλεγμένο πολιτικό σημερίζομαι κόμμα. απολύτω την ανάγκη αυτή η διαδικασία, η δικαστική τη ποινική αξιολόγηση και τιμωρία, εφόσον διαπιστωθούν ότι πρέπει να γίνει σωστά, ζυγισμένα, δεμένα, θεμελιωμένα, πιστικά και γρήγορα. <Συσχε> η ιστορία δεν πρέπει να σέρνεται. Η γνώμη μου είναι ότι η Χρυσή Αυγή πρέπει να τεθεί ενώπιον του νόμου για τι εγκληματικέ τη πράξει και όχι εκτό νόμου, πράγμα που απαγορεύει και το Σύνταγμα του 1975. Και το βασικό για εμά που είμαστε όχι αλακάρτ αντιφασίστε και αντιναζιστέ, όχι ο ψήμο αντιφασίστε και αντιναζιστέ, αλλά φωνάζαμε για τη γιγάντωση αυτού του φαινομένου χρόνια τώρα και για την ανοχή απέναντι στι εγκληματικέ πράξει. Αυτή της ομάδας χρόνια τώρα είναι να αρθούν τα αίτια που τις επέτρεψαν να πάει από το 0,3 στο 7 και σε κάποιες δημοσκοπήσεις και σε διψήφια ποσοστά. Και τις αναφέρω επιγραμματικά, γιατί δεν θέλω να καταχραστώ του χρόνου. Τι γιγάντουσε τη Χρυσή Αυγή, η κρίση, η ανεργία, η φτώχεια, η υπερθωριοποίηση, τα ύπαξίπα των ε, κυβερνώντων, η ατιμορρησία, τα σκάνδαλα, η διαφθορά. Αλλά υπάρχουν και άλλοι δύο παράγοντες. Γιατί και σε άλλε χώρε. Έχουμε μεγάλη κρίση, mm. αλλά δεν έχουμε τέτοιο γιγάντομα ενό καθαρόμου ναζιστικού φαινομένου. Πιστεύω ότι οι άλλοι δύο παράγοντε ήταν μια μακρόχρονη ανοχή του κρατικού μηχανισμού και των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμων, που έκλειναν τα μάτια στι εγκληματικέ πράξει. Και μόνο όταν σκοτώθηκε, μαχαιρώθηκε ένα Έλληνα, λειτουργήσε το πράγμα ω μπούμερακ και κινητοποίησε την κοινωνία και υποχρέωσε και πίεσε και τι εξουσίε και την κρατική δομή. Και το δεύτερο είναι. Και ας το ομολογήσουμε. Μια ελλειπής, ασθενής, ασ... αντιφασιστική ιστορική μνήμη. Εγώ κατάγομαι από τη μητέρα μου από ένα χωριό που λέγεται Λιγκιάδες, στα Γιάννενα. Εκεί οι ναζί στις 3 Οκτωβρίου του 1943, σε αντίπεινα, μάζεψαν 96 κατοίκους και τους καθάρισαν όλους. Κυρίως γυναικόπαιδα και μικρά παιδιά. Σώθηκαν τέσσερις που τους σκέπασαν τα νεκρά κορμιά των πυροβολημένων και επέζησαν. Εκεί θα πάει ο παπούλια τον Γερμανό πρόεδρο, τον Γκάουκ, για να του δείξει τι έκαναν εδώ οι Γερμανοί. Και ντρέπομαι γιατί ένα κόμμα που υμνεί το Χίτλερ και που χαιρετά ναζιστικά, ετόλμησε στην Κρήτη, που έχει υποφέρει πολλά από του Ναζί, να υψώσει ναζιστικό χαιρετισμό. Αλλά αυτό θέλω να το πολεμήσουμε με ιδέε και με επιχειρήματα. Και να διωχθούν μόνο όσοι τεκμηριωμένα αποδειχθεί ότι έκαναν ποινικά κολάσμες πράξεις. Επιλεκτικά παρακολουθεί ο κύριο συνάδελφο. Για πείτε Επιλευτικά. κύριε Ψωμιάδη, τι εννοείτε. Διότι γιγαντώθηκε λέει η Χρυσή Αυγή.